Γεια σας και πάλι φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε ανοιχτό βιβλίο. Στο σημερινό βιντεάκι έχω βρει ένα site το οποίο σας δείχνει διάφορα tips μέσα, διάφορα κόλπα τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε διάφορα κολπάκια στο Google, στον περιηγητή σας λέτε, στο Firefox είτε στο Google Chrome. Σας το έχω βάλει από κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Λέει 101 λέει απίθανα κόλπα λέει με το ίντερνετ στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, κάποιο κόλπο που το δοκίμασα και εγώ και το δουλεύει είναι ότι αν πατήσετε εδώ πέρα στο Google Timer, αν γράψετε Google Timer, σας βάζει ένα timer και καλά στο Google, το οποίο ίσως σας βοηθάει άμα θέλετε να κάνετε κάποια δουλειά, ένα χρονόμετρο δηλαδή. Διαφορετικό επίσης είναι αυτό το οποίο σας βρίσκει κατευθείαν το τραγούδι σας σε MP3 μορφή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Chrome ως notepad, ώστε να γράψετε, αρκεί να γράψετε τη συγκεκριμένη εντολή στο Google Chrome. Να βρίσκετε κάποια password τα οποία είναι ήδη αποθηκευμένα, απλώς δεν μπορείτε να τα διαβάσετε. Πρέπει να πάτε σε HTML κώδικα και να το κάνετε σε text και όχι σε password όπως το έχει. Και είναι και γενικά κάποια άλλα κολπάκια εδώ πέρα από κάτω, τα οποία αν σας ενδιαφέρουν μπορείτε να τα ψάξετε έτσι ώστε να βρείτε τι ακριβώς γίνεται ή να τα μάθετε και αν θέλετε να τα εφαρμόσετε και εσείς στον υπολογιστή σας. Είναι γενικά πολύ ωραία τα περισσότερα από αυτά. Δοκίμασα κάποια από αυτά, δεν τα έχω δοκιμώσει όλα για να σας πω αν δουλεύουν όλα 100% ή όχι. Κάποια από αυτά που τα δοκίμασα δουλεύουν και θεώρησα ότι είναι σωστό να σας τα δείξω και σε εσάς, έτσι ώστε αν θέλετε και εσείς να τα βάλετε κανονικά στην καθημερινή σας ζωή. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια σας.